Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 για μία ώρα, έτσι ώστε να δούμε μεσοβδόμαδα τα πολλά παιχνίδια που είχαμε, την ευόλυμη αγωνιστική για την Super League, ενώ έχουμε back-to-back αγωνιστική για το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και πάλι. Να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής της 15ης που διεξήχθη μεσοβδόμαδα. Ξάνθη Πανετολικός 0-0, Όφη Παναθηναϊκός 1-1, Ολυμπιακός ΑΕΛ 4-1, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 2-1, Ατρόμητος Λαμία 1-1, Άρης Βόλος 4-0 και Πανιούνιος ΠΑΟΚ 0-2. Έτσι λοιπόν στην βαθμολογία συνεχίζουν μαζί Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, έχουν από 37, 10 βαθμούς πιο πίσω η ΑΕΚ με 27, ο Όφη 23 στην τέταρτη θέση, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός στην 5η και 6η με 21, η Ξάνθη στην 7η με 20, Ατρόμητος 19, ΑΕΛ 19, Λαμία 18, Βόλος 17, Αστέρας Τρίπολης 12, ο Πανιούνιος έχει 6 βαθμούς και Ουραγός ο Πανετολικός με 5. Η 16η αγωνιστική διεξάγεται το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη, Λαμία ΑΕΚ, ΑΕΛ Πανιόνιος, Πανετολικός Όφη, Βόλος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άρης και την Δευτέρα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Είδαμε μπαλίτσα. Γίνονται καλά μάτς, ναι. Ωραία, ευχαριστημένοι. Είδαμε όλα τα παιχνίδια και θα γίνει μάχη, βλέπω. Θα γίνει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μέχρι τέλος. Έτσι, μέχρι έτσι τέλος, βλέπω. Πάνω. Μέχρι τέλος θα δίνουν μάχη, περισσότερο επειδή έχει τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι δυνατός χαρί, πιστεύω θα έχουμε μάχη δυνατή. Έτσι, δυνατή, μην ξεχνάμε έτσι. Ότι φέτος υπάρχει καινοτομία των play-off, οπότε ο πρωταθλητής δεν κρίνεται και εκεί, μπράβο, κρίνεται εκεί, αλλά είναι και αυτό ένα αν θα πάνε μαζί σημάδι καλό, μπράβο, μπράβο. Έχουμε μια εξαθερά Ατρόμητος Τρίτη, έχουμε λέω μια εξαθερά Τρίτη και από εκεί και πέρα ομάδες όπως είναι ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, ο Ατρόμητος, γίνεται δηλαδή, θα γίνει μάχη και εκεί για την εξάδα. Πολύ μάχη γίνεται. Βλέπεις ο Ατρόμητος αν έπαιρνε και το τρίποντο, ναι. Λέμε, θα φτάνε πολύ ψηλά. Είναι μια δυνατή ομάδα, φοβερή ο Ατρόμητος, τους είδα εγώ. Έχουν κάνει καλή δουλειά, φοβερή Ισπανός Αγγελόπουλος, Σπύρος. Σπανός Αγγελόπουλος έχουν κάνει καλή διάδα, έχουν και το Σπύρο ένα τίμιο παιδί, ηθικό παιδί. Να δούμε το νέο και προπονητή. Μπράβο. Και είναι σκληροτράχυλη, δουλεύει όλα τα χρόνια, μια πενταετία, τέταρτη θέση, πέμπτη, εκεί το παλεύει. Mm-hmm. Και επειδή φέτος, Νίκο, εκτός από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, άντε και λίγο την ΑΕΚ, όλες οι άλλες ομάδες βράζουν λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι, είναι σημαντικό να μην χάνεις. Γιατί και με μεγάλη τον βαθμό της ισοπαλίας μένεις κοντά. Μεγάλη δουλειά, όπως ο Ατρόμητος εχθές. Ναι. Δηλαδή μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, αλλά όταν τρως πρώτος γκολ, σοφάζεις. Ειδικά στην έδρα σου. Βέβαια, να μην χάνεις. Ορίστε, έχει φτάσει 18-19 πόντους προσέχει. Και τη βλέπεις, είναι πέμπτες έκτος εκεί. Mm-hmm. Για να δούμε τι φοράει ο Κώστης Δραπτόπουλος σήμερα. Να δούμε. Ο Αλέφαντος, Αλέφαντος. Ένας φανταστικός Κώστας Δραπτόπουλος. Με αυτό τον κοντομάνικο. Αυτά τα μπλουζάκια είναι δεκαετία 80. Ναι. Αλέφαντος Ηρακλή Πανιόνιο. Έτσι. σου πω εγώ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Δοξαδράμα Ιωνικό. Έχουν γράψει ιστορία τα αλεφαντικά μπλουζάκια. Ναι. Τα είχα μοστράρει εγώ στο σχολείο. Και μάλιστα είχα πάρει ένα ίδιο. Όταν φορούσε ο Αλέφαντος στον Ηρακλή, είχα έναν στη φυσική Ηρακλιδέα, τον Γκούγκα, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος στο σχολείο. Κατάλαβα. Ο καθηγητής. Έβαζε το μπλουζάκι, παίρναγε στην τάξη. Του βλέπεις το λέω το μπλουζάκι. Είναι λέω μου το έδωσε ο Αλέφαντος. 16 στο τρίμηνο, αγκαλιές φιλιά, του λέω, μου λέει, αν βγούμε Ευρώπη, έχεις περάσει την τάξη. Αν κερδίσω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν χάσω, από τα Τζόγλιο θα σε βάλω και καλό βαθμό. Με βάζει 16, διότι 3-1, 3-0, 3-1, 0-0 με ΠΑΟΚ, τους έβαλε μέσα τα δίχτυα, τους έσωσε να πούμε ο Γκιτσιούδη στον ΠΑΟΚ. Και λέει ο καθηγητής Κούγκας,
Ραπτόπουλε μου λέει, ο φίλος σου είναι, λέει, προπονητάρας. 16 στο τρίμηνο, του χρωστάω τον Αλέφαντο. Μια χαρά. Το μια χαρά. Φοβερό. Μια χαρά. Λοιπόν, έχω προλάβει. Ναι. Ολυμπιακό ομαδάρα, Παλαθηναϊκό ομαδάρα, ΠΑΟΚ, πολύ καλό, Άρη, πολύ καλό. Εντάξει, Ηρακλή Θεάμα, και είχα δει πρωταβλήματα στα νιάτα μου με 4 πολύ καλές ομάδες. Mm-hmm. Τώρα έχουμε καλό Ολυμπιακό, καλό ΠΑΟΚ. Ναι. Θα επιθυμούσα από τον κύριο Μελισανίδη και τον κύριο Αλαφούζο να φτιάξουν ομάδες αντάξιες για να βοηθηθεί το πρωτάθλημα. Εμείς που αγαπάμε την μπάλα, να δούμε όχι μόνο 2 καλές ομάδες, να δούμε 4 καλές ομάδες. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή είναι η επιθυμία μας. Να ξαναδούμε μεγάλες ομάδες, 4-5 και όχι μόνο 2. Πάντως τα τελευταία χρόνια που κυνηγούνται ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στην κορυφή υπάρχει αγωνία και από πίσω είναι, όπως προείπα, 4-5 ομάδες που θα δώσουν μάχη για να μπουν στην εξάδα. Η ΑΕΚ με 2 χαφ στο κέντρο και ένα στόπερ καλό μπορεί να γίνει το ίδιο ανταγωνιστική. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή ο κύριος Μελισανίδης αντί του Γαλανόπουλου και του Σιμάου ή Σιμόες να δώσει λίγο μια βάση εκεί και ένα στόπερ πολύ καλό. Γιατί μπροστά η ΑΕΚ έχει και Μάνταλους, έχει Ολιβέιρα παιχταρά, έχει Λιβάγια παιχταρά, τα μπάκτης είναι ωραία. Ο προπονητής βλέπω είναι καλό, συμμετέχει. Έχουμε φτιάξει ένα θεματάκι, θα το δούμε για την ΑΕΚ. Να ας ξεκινήσουμε λίγο με τον ΠΑΟΚ που έκανε ένα διπλό χθες στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος ένα ημίχρονο άντεξε. Στην επανάληψη Ίγκασον και Ακπομ τα γκολ του ΠΑΟΚ. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Ο ΠΑΟΚ το σεβάστηκε τον Πανιώνιο. Έπαιξε με 3 χαφ. Ο Κατουρί τον έβαλε, αντί δεν έβαλε τον Μπέλκα, έβαλε τον Πίζεβαν λίγο αριστερά. Σου λέει 3 αυτοί, 3 εκείς. Μέχρι να κουραστεί, κρατήσω εγώ τον 0, η τετράδα του είναι 20 μέτρα πιο πίσω. Το Μάρκος δεν τον ανεβάζει απάνω, ανεβάζει τον Γιαννούλη. Έβαλε μυαλό, σε φυσάει την άμυνα. Σου λέει μπροστά, έχω καλά σεντερφόρ, ο Μπίζεβαν δεν στα καλά του, αλλά μπορεί να με βοηθήσει. Μου βάζει ο στόπερ γκολ, κάπου θα το κάνω. Και με αυτή την προοπτική έβγαλε στο ημίχρονο 0-0, γλίτωσε τον κόρο Ζίβκοβιτς και μετά ανέβηκε. Πανιώνιος συγκλονιστικός, αλλά δεν αντέχει 50 λεπτά. Ούτε με Ολυμπιακό ούτε με ΠΑΟΚ. Αλλά θα πω και θα τελειώσω. Το συμπαθώ πολύ τον Πανιώνιο, γιατί είναι καλύτερος από την Τρίπολη, είναι καλύτερος από την Ξάνθη και καλύτερος από τον Πανετολικό και αξίζει να μείνει η κατηγορία με τους Έλληνες παίκτες. Όσο αντέξει. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, πώς είδες ΠΑΟΚ χθες, είδες ΠΑΟΚ? Το είδα, ναι. Κοίταξε να δεις, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυναμικά. Ναι. Έκανε 2 γκολ. Εντάξει, σαν ομάδα είναι καλύτερη, ας πούμε, από τον Πανιώνιο. Ναι. Αλλά μου κινεί την περιέργεια. Βλέπω, ας πούμε, ας δώσω να καταλάβεις. Είναι κάτι προπονητέ. Ναι. Δηλαδή ο Πανιούνιος είναι τελευταίος. Mm-hmm. Παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρώτος. Και πάνε και παίζουν, λες και παίζουν με τον Αστέρα εξ αρχείων. Ναι. Ή λες και, δηλαδή με 4 πίσω, με το ένα, με το άλλο. Ούτε μία σκέψη έχουν. Τι να πεις, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις να παίξει το 5-3-2. Να του βάλεις τα λαρίγκια που λέει ο λόγος να σε κερδίσει με ένα 0 ή να πάρεις πόντο. Εγώ όταν ξεκίναγα Γιάννη, mm-hmm. έτσι ξεκίνησα. Mm-hmm. Πήγα πάνω στον Ηρακλή, παραδείγματος χάρη, και ήρθε Ολυμπιακός με παικταράδες. Mm-hmm. Είχε το Μητρόπουλο, το Ναστόπουλο, το Τζόρτζεβιτς, το Γιαννακόπουλο, θέλω να σου πω επιθέσεις. Ανεποχές, ναι. Παίζω ένα 5-3-2, mm-hmm. τους καθαρίζω. Mm-hmm. Κερδίζω, όχι mm-hmm. μόνο πειρατοχή, κερδίζω. Έκανες και νίκη. Έρχεται ο Γκμόχ, η ΑΕΚ, τα ίδια, με παικταράδες στην εποχή εκείνη. Την καθαρίζω. Έρχεται μετά ο Παναθηναϊκός με Πάρκετ τον άλλο, τον προπονητή, τον ξένο. Το Γκόρσκι. Γκόρσκι Πάρκετ μου φαίνεται. Ναι. Ξέρω. Έρχεται απάνω, Χαραλαμπίδες αυτοί όλοι, μαδάρες. Το καθαρίζω. Δηλαδή τους πετάω 3-6-9 γκολ και έχω φάει 2. Ένα από τον Παναθηναϊκό και ένα από, από τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ την πήρα 3-0. Με προπονητέ, Γκόρσκι Πάρκετ, Γεωργιάδη και Γκμόχ. Στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή με αξίες προπονητών. Με αξίες προπονητών και καλές ομάδες. Βέβαια να πούμε χθες είχε τον Ευαγγέλου τιμωρημένο.
Γιατί ψάχνω να βρω όσο μιλάς, αν είχε τρίτο στόπερ για να βάλει και να παίξει 5-3-2. Πότε? Χθες. Ο Πανιώνιος. Ο Ατρόμητος. Ο Πανιώνιος. Ναι. Πανιώνιος. Είχε τον Ευαγγέλου που είχε παίξει και στον Παναθηναϊκό. Ναι, έτσι, ναι, τιμωρημένο. Ναι, ναι. Γι' αυτό έβαλε Ντομίνγκε Σταυρόπουλο. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει, να σκεφτεί κάτι άλλο και να βάλει. Αυτοί οι προπονητέ, Γιάννη, ναι, σε βλέπα εγώ. Mm-hmm. Βλέπεις παραδείγματος χάρη, έτσι, το Φχάβο. Ναι. Παίζεις με ομάδες καλύτερες, mm-hmm, και παίζεις με τέσσερις πίσω. Αργά ή γρήγορα θα σου πει να πας τα κουμπ. Τίποτε. Κράτησε ένα ημίχρονο. Βλέπεις τον προπονητή τώρα του Παπαβασίλειου ή του Πανιωνίου. Ναι. Για γέλια. Παίζεις έτσι. Mm-hmm. Έρχεται ο ΠΑΟΚ μέσα, ρε. Παίζεις έτσι. Πώς παίζετε, δηλαδή, με τι, δηλαδή, έξω φρενών, τους έβλεπα αυτές, ορίστε. Λες και παίζουνε με τη δόξα δράμα στο Πανιώνιο. Ναι. Κάτσε, δεν είναι έτσι. Πρέπει να δείξεις, πρέπει τίποτα. Να δείξεις. Και τους βλέπεις, φεύγουν όλοι, ευχαριστημένοι γιατί χάσαν 2-0, τα χέρια πίσω. Αυτός ο Χάβος, νομίζω ότι είναι ο αρχιπροπονητής όλων των εποχών. Και δεν κάνει μία. Στον Πανετολικό, μία. Δεν τα βλέπεις. Τα διαλύσει όλα. Λοιπόν, εδώ είναι η 11η του Πανιωνίου χθες με Σαραμαντά, Παπαγιοργίου, Ντομίνγκε, Σταυρόπουλο πίσω, Οικονομίδη, Κόρμπο, Τσιλούλη, Παπανικολάου, Μασούρα και Αραμπουλή. Είδες ότι ο Μασούρα που τον έχει αφήσει ιδανικό Ολυμπιακό στον Πανιώνιο, τον βάζουν εξτρέμ. Ποιο να. Το Μασούρα, ο οποίος, ναι, είναι δεξί μπακ. Το και δεν το, δεξί, ναι, δεν τον το κράτησε ο Ολυμπιακός, να τον βάζει εξτρέμ. Τον είχα πει ότι είναι εγρήγορος βολή, ναι, τον προσέξε. Ναι, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι παίζει πίσω τώρα. Παπαγεωργίου, Σταυρόπουλος, Ντομίνγκες, Σαραμαντάς. Ναι. Αυτή η τετράδα, ούτε η μάνα τους δεν τους ξέρει. Και παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ που πάει να διεκδικήσει το τάδιο με τον Ολυμπιακό. Είναι πρώτος. Δηλαδή θα έρθει ο Ολυμπιακός έτσι, θα παίξεις. Πάλι με τέσσερις. Ναι. Αλλά πήρε ένα ο Πανιώνιος από τον Ολυμπιακό. Άλλο λέω, δεν πάρω και να πάρεις ένα-ένα. Ναι. Ορίστε, τελευταίο. Το πώς θα κατεβάσεις, ναι. Δεν είναι, δεν παίζεται έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να πάρεις ένα παιχνίδι, δύο, κάτι για τον άλλο φυταλόγο. Δεν κάνει, πρέπει να οργανώνεσαι, να δείξεις ότι κύριε το παλεύω. Μπορεί να πηγαίνεις να παίζεις όλες τις ομάδες σαν Πανιώνιος έτσι. Ένας Παπαβασιλείου, ένας προπονητής. Δύσκολο. Από τη στιγμή που θέλεις βαθμούς σε κάθε μάτς. Βέβαια, πώς θα παίξεις έτσι. Έπεσες. Είναι κάθε παιχνίδι τελικός. Βέβαια. Κάθε παιχνίδι τελικός. Αν δούμε λίγο πάλι την 11η του Πανιωνίου. Χθες, επαναλαμβάνω, ο Ευαγγέλου, το τρίτο στόπερ που έχει, ήταν τιμωρημένος. Αλλά με Ευαγγέλου μέσα μπορούσε να είχε παίξει Ντομίνγκε, Ευαγγέλου, Σταυρόπουλο. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, θα έβαζε στον Μασούρα. Ο Μασούρας μπορεί να πάρει σε 5-3-2 όλη την πλευρά. Στη δεξιά πλευρά, όλη. Μπορεί να την πάρει. Έτσι. Ωραία. Εκεί είναι το φαΐ του, ναι, αυτού. Mm-hmm. Γρήγορο. Έχει ο Σαραμαντά από την άλλη και στα χαφ. Έχει Κόρμπο, έχει Οικονομίδη. Και μετά να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Και σε μια δύσκολη περίπτωση. Ναι. Άμα θα πει, το Μασούρα αυτό, άμα τον πάρει, τον βάλει ένα man to man και πάει με αυτή την ταχύτητα που έχει, ναι, πώς θα του φύγει. Από 6-5-3-2. Κανένα να μην έχει. Τι Σαραμαντά, Παπαγεωργίου, Σταυρόπουλο, Ντομίνγκε. Ναι. Ο Μασούρα, ναι, θα τον φτιάξει. Ναι. Εγώ δηλαδή σε 10 μέρες θα τον είχα φτιάξει. Και ποια θέση θα τον βάλει. Στόπερ. Στην τριάδα. Για να έχει ταχύτητα. Να έχει μεγάλη ταχύτητα. Πώς θα φύγεις. Θα πιάνει όλο το σύμπαν. Και θα βάλεις ένα μπέκτη, ένα γρήγορο που έχει άλλους. Για να είδες και εσύ απόρρισες. Ναι. Πρέπει. Δεν μπορείτε. Σε 10 χρόνια σε ξέρω, αλλά είσαι ανεξάντλητος. Ιδέες είσαι, δεν μπορείς να σε πει. Από Γιάννα, τι ωραίος είσαι, προπονηταρά μου, γίγαντα. Δεν μπορώ να σε πει. Θέλω να σου πω. Μασούρα τον φτιάξει. Ναι. Τον έχει μια ταχύτητα 11%, ήταν αθλητής τύπου. Ναι. Τα άλλα φτιάχνονται. Mm-hmm. Άμα θα τον πάρει, θα τον στήσει, θα τον κάνει, θα τον δείξει, θα τον φτιάξει, τέρμα. Θα αποδώσει. Θα αποδώσει. Και αν αποδώσει, εκεί, ναι, δεν θέλει και πολύ. Να έχει μεγάλη ταχύτητα. Άμα έχει ταχύτητα, καλό κορμί έχει. Τον ακολουθεί, καλό κορμί. Μπορεί να προλάβει σε καμιά άλλη φάση. Άμα χάσει ο Λέμπερο καμιά φάση, mm-hmm, και σε κοντά διαγώνια, τον έχει τον παίκτη σου να φύγει εκεί. Δεν τους τα λένε τίποτε αυτοί, ναι, οι προπονητές. Κατεβαίνουν μόσλους να παίξουν με τέσσερις, τους βλέπεις πίσω. Τέσσερες, ο Πανιώνιος. Οικονομίδης, Κόρμπος, Τσιλούλης. Τριάδα. Τσιλούλη λέει. Και από την άλλη πας, Παπανικόραιο, Αραμπουλή, Μασούρα. Τον μπακ δεξί τον κάνει έξω δεξιά. Ναι.
Δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, με ένα 5-3-2 ο Πανιώνιος, επειδή τον έβαλε αλλαγή, έχει τον Εμμανουηλίδη, ένα πιτσιρικά από τον Παναθηναϊκό που έχει πάρει. Τον ξέρω, τον κοντό. Ναι, μπορούσε να βάλει Αραμπουλή, που είναι καλό φορ για τα δεδομένα του Πανιωνίου, με Εμμανουηλίδη δίδυμο, και να παίξει 5-3-2. Με γρήγορο Εμμανουηλίδη που είναι. Ναι. Τσαμπουκά, σχώνεται. Πολύ άνετα το παίζουν. Λοιπόν. Άνετα, αλλά δεν το σκέπτονται με τίποτε. Γι' αυτό τους τα λέω. Δεν το σκέπτονται. Mm-hmm. Δεν παίζουν. Δεν το έχουν κάτσει κάτω ότι είναι ωραίο σύστημα να το παίξει. Βλέπεις, πάει το παίζει Ίντερ, πρώτη έχει πάει. Ναι. Το παλεύει. Πρώτη, ναι. Στους δύο βαθμούς. Να δούμε λίγο στον ΠΑΟΚ πριν αφήσουμε το μάτς αυτό. Για 50 παιχνίδια αήτος ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, Κώστα, έχουμε και μια σχετική κάρτα. 50 και... μάτς αήτητος και προσπαθεί αήτητος. Να σπάσει το ρεκόρ που έχει ο Ολυμπιακός του Γουλανδρή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός του Γουλανδρή το 72-73 έχασε mm-hmm. την τρίτη αγωνιστική στην Τούμπα 1-0. Και μετά ξαναέχασε την, αν δεν κάνω λάθος, 26η-27η αγωνιστική την επόμενη σεζόν πάλι από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ του το σπάσε. Ήτανε τότε, του χωνότανε στη μύτη του Ολυμπιακού του Γουλανδρή ο ΠΑΟΚ τότε, με Κούδα, ναι. Παρίδη, Σαράτη, Τερζανίδη. Και μάλιστα ο Πετρόπουλος, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έλεγε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, χαμηλοφόνος, mm-hmm. ότι εκεί έχουμε πρόβλημα όταν πάμε. Ήτανε σπουδαίες μάχες. Εγώ δυστυχώς ήμουν πολύ μωρό και δεν τις πρόλαβα. Στο 78 και μετά, όταν έβγαινε ο Γουλανδρής και πέρασε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Με Κούδα, Σαράφη, άλλος ΠΑΟΚ. Επίσης, εκτός από τα 50 μάτς που έχει συμπληρώσει έτος, ο ΠΑΟΚ έχει ένα άλλο ρεκόρ συνεχόμενων παιχνιδιών που σκοράρει. Ναι. Να το, εδώ είναι 15 παιχνίδια. Λοιπόν, όχι, για 33ο διαδοχικό μάτς εκτός έδρας. Εκτός έδρας, ναι. Και έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια του φέτος ο ΠΑΟΚ. Σημαντικό και αυτό. Πάει αθόρυβα και ναι. έχει κάνει ναι. ιδέες. Αλλά πόσο σημαντικό έχει... θα είναι και για τον Φερέιρα να θωρακίσει την αμυνά του από τη στιγμή που ένα γκολ τουλάχιστον το βάζει μπροστά. Το βάζει. Βέβαια. Αυτό του είπαμε και εμείς. Εμείς του κάναμε κριτική και του λέμε. Και του άρει τον προπονητή. Ρε παιδάκι μου, ο ΠΑΟΚ έχει. Ο Λιμιός δεν τα βάζει εύκολα. Κάνα θα σου βάλει κι αυτός. Δύο σέντερφορ καλά σκοράρουν. Ο Βερίνια σκοράρει. Ο Μίζιτς από τα χαφ σκοράρει. Ο Γιαννούλης από τα μπακ σκοράρει. Ο Μάτος σκοράρει. Ο Βαρέλα σκοράρει. Ο Κρέσπο θα σου βάλει στον Ατρόμητο 2-3 γκολ το χρόνο. Ο Ίγνασον ήρθε από τον πάγκο, πατ, έκανε από τα στόπερ 2 γκολ. Θα βάλεις ένα γκολ. Κοίτα παιδάκι που σημάζεψε την άμυνα. Ναι. Κράτησε το έργο. Εγώ του έκανα κριτική. Λέει, τι είναι αυτός λέει. Αυτός λέει τρελό. Άσε του λέω. Κράτα την άμυνα. Ξέρεις τους λέω τους παοκτήρες ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Με ρωτάνε στον δρόμο. Ποιος θα πάρει ρε, το πρωτάθλημα. Ανοίγω το παράθυρο. Αυτός που έχει καλύτερη άμυνα τους λέω. Αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα. Και το βουλώνουνε. Τους βγάζω εγώ κάτι χαρτιά από Κωνσταντίνοπολο με νούμερα. Ορίστε λέω. Ποιοι παίρνουν τα πρωταθλήματα και ποιοι παίρνουν στις μεγάλες διοργανώσεις η άμυνα. Η άμυνα δίνει τίτλους. Αλέφαντος μίλησε. Μας τα είπε χρόνια πριν. Και τα πανηγύρισε, όχι μόνο τα μίλησε. Και τα πανηγύρισε. Λοιπόν, γιατί το κύπελλο που πήρε με τον Αποέλ, mm-hmm. ο Αποέλ μην νομίζει όταν πήγε ο Νίκος είχε ομαδάρα, ναι. τον έφτιαξε ο Νίκος και πήρε το κύπελλο τότε το 97. Νομίζεις. Ναι, αλλά τότε τους κορόιδευε, γιατί στο πρωτάθλημα έπαιζε 4-4-3 που δεν το κυνήγαγε. Και στο κύπελο έβαζε το 5-3-2 και πήρε το κύπελο στο τέλος. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό να δούμε μια κάρτα που αφορά τον Ομάρ. Γιατί υπάρχει σημερινό δημοσίευμα που λέει πως η Βαλένθια ενδιαφέρεται για τον Ομάρ. Το συμβόλαιο του Νορβηγού λύγει το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι τον Ιανουάριο θα μπορεί να διαπραγματεύεται με όποια ομάδα θέλει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την κίνησή του. Ανεπίσημα έχει κάνει και την πρότασή του, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εδώ βλέπουμε από το καλοκαίρι του 2014 τις συμμετοχές του Ομάρ σε πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League και Europa League, γεμάτες
σεζόν. Νίκο, ένα σχόλιο για τον Ομάρ. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει κίνηση για να τον ανανεώσει? Είναι δύσκολο να μείνει αφού τον θέλουν και ομάδες από την Premier League και γενικά? Κοίτα, μένα μου αρέσει ο μπακ αυτός. Ναι. Γιατί είναι γρήγορος, ξέρει μπάλα, έχει μεγάλη ταχύτητα, mm-hmm. ξέρει και μπάλα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει. Είναι στα 29-30. 29-30. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε mm-hmm. πώς σκέπτεται και πώς ο Ολυμπιακός. Και είναι και δύσκολο, Μαρινάκης, και είναι και δύσκολο να έρθει η ομάδα από την Premier League και να πεις όχι. Δηλαδή, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα δούμε. Κώστα, τι λες εσύ? Για τον Ομάρ. Ναι. Κοίτα, είναι καλός παίκτης, αλλά νομίζω. Εδώ, νομίζω. Κοίτα. Ναι. Κοίταξε, ο Ομάρ... Τι ωραία τον Ομάρ. Σε λίγο θα δεις αλέφαντο με κοντομάνικο. Να, σαν να είμαι πέρασε μια μέρα που λέγεται το τραγούδι. Σε κοζαρώσει, Κωστάκη, με τη φανέλα αυτή. Με τη φανέλα αυτή σε έχω σαρώσει, Κωστάκη μου. Η φανέλα δεν άλλαζε. Δεν άλλαζε. Η διαδρομή στο Πούλμαν δεν άλλαζε. Κάποιες συνήθειες δεν άλλαζαν. Όταν ο Πανιώνιος ήταν 13 μάτσα ήττητος, συν τα φιλικά, συν το κύπελο, η φανέλα δεν άλλαζε. Ναι. Λεωφόρο βουλιαγμένη στο Πούλμαν δεν άλλαζε διαδρομή. Τα γούρια, γούρια. Τα γούρια, γούρια. Μπράβο. Το γούρις, γούρις. Βέβαια, υπάρχει κάποιος προπονητής που δεν είναι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, που σε θέματα τέτοια τον έχει ξεπεράσει. Ναι. Έτσι. Γιατί σε ντέρμπι, πριν από ντέρμπι πάω Κάρης, είχε αυτός ο προπονητής ένα μικρό τρακάρισμα με το αμάξι και επειδή κέρδισε εκείνο το ντέρμπι, πριν από αυτά τα μάτς πήγαινε και το ρίχνε το αμάξι. Πήγαινε και τράκαρ. Λοιπόν, περιττό να πω για ποιον αναφέρομαι, όλοι έχουμε καταλάβει, έτσι. Λοιπόν. Κοίτα, Γιάννη, για τον Ομάρ, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει δύο μπακ που να είναι μπακάρες. Mm-hmm. Δηλαδή, κάτω από 30 ετών, φουλ να ανεβαίνει και επαναφορές γρήγορες, διαγώνια να μπαίνει κτλ. Δεν ξέρω στην ηλικία ο Μάρ. Ή ο Μάτος, ο δικός μας εδώ, είναι 33. Ο Μάτος είναι πονηρός. Αφήνει τον Γιαννούλη ανεβαίνει 20 φορές, αυτός ανεβαίνει 2. Κοίταξε τώρα. Εντάξει, τώρα έχουν Κώστα και 4 χρόνια διαφορά όμως, έτσι. Και ο Μάρ είναι πιο μικρός, ναι. Αυτό. Ο Μάρ είναι πιο μικρός. Για το Μάτος όμως, εμένα με ρωτήσαν τη γνώμη μου και λέω, κοιτάξτε, πρέπει να βρείτε έναν να ανεβαίνει, γιατί ο Μάτος τώρα είναι συνταξιούχος 33. Μα ο Μάτος μου λέει συνταξιούχος στα 34. Δεν θα, αν ανεβαίνει τώρα 5 φορές μόνο, στα 34 δεν θα ανεβαίνει καθόλου. Ναι. Δηλαδή, άσε τι έπαιξε. Τι θα παίξει. Πρέπει να προβλέπεις σαν παράγοντα, σαν προπονητής, στα 33 ο Μπακ, ο Αλεφαντός, το Γούναρι, που ήταν όνομα εθνική ομάδα, πρωταθλήματα με ΠΑΟΚ, ήρθε στον Ολυμπιακό 32. Λέει Ξανθόπουλος. Και ο Ξανθόπουλος, σε μια συνέντευξη που το διάβασα εγώ στο Φως, λέει ο Αλέφαντος, λέει, δεν καταλάβαινε από αυτά. Εγώ 33 χρονών, μπακ σε ομάδα μεγάλη με λεφτά, δεν θα έπαιρνα. Έτσι, δηλαδή, από όση εμπειρία έχω σαν ρεπόρτερ των ομάδων και τα λοιπά. Λοιπόν, πριν πάμε στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε ένα ωραίο θεματάκι, να πούμε ότι στο κλίμα των ημερών ο Ολυμπιακός, αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού, εδώ το βλέπουμε τον κύριο Γαβαλά, ο Αντώνης Νικοπολίδης, επισκέφθηκε τον Άγιο Νικόλαο στον Πειραιά και βλέπουμε την δωρεά που έχει κάνει μαζί με τον Δήμο του Πειραιά στον κόσμο που έχει ανάγκη. Αυτές τις μέρες υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Ήδη πρώτης ανάγκης και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης πρόσφερε και ένα σημαντικό ποσό πέρα από την υλική βοήθεια για τους συνανθρώπους μας πυριώτες. Τώρα, να πούμε ότι έγινε γνωστό από την οικογένεια της Μυρτούς πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλυψε εξ ολοκλήρου το ποσό των 20.000 ευρώ που χρειαζόντουσαν για να πάει να χειρουργηθεί σε ειδικό κέντρο στο εξωτερικό. Μπράβο, η κοπέλα. Η Μυρτό, είναι η φίλαθλος, η κοπέλα που ήταν στο Καροτσάκι. Ναι. Μπράβο. Έχει δώσει όλο το ποσό
ο Βαγγέλης Μαρινάκης και βέβαια είναι κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε από την οικογένεια της κοπέλας και όχι από τον Ολυμπιακό, γιατί πολλές φορές αυτά τα πράγματα συμβαίνουν αλλά δεν γίνονται γνωστά ευρέως. Να πω ένα σκληρό Γιάννη. Εδώ βλέπουμε αντίστοιχα στο Μετροπόλιταν χθες, στο νοσοκομείο, πώς παίζουν πασούλες ο Σεμέδο, ο Μασούρας, ο Τσιμίκας, πώς βλέπω με παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και το τι χαρά παίρνουν αυτά τα παιδιά, έτσι, βλέπουν τους ήρωές τους από να παίζεις πασούλες με τα ειδάλματά σου. Μεγάλη δουλειά. Πες μου, Νικό. Έχει και ένα μεγάλο εδώ για το Μαρινάκι. Ναι. Μεγαλείο Μαρινάκι, λέει. Με εντολή του προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο στον άτυχο παίκτη της ΚΑΠΑ 19, Πάρη Ντουμάνη, ο οποίος υπέστη δεύτερο σοβαρό τραυματισμό. Mm-hmm. Ναι. Και το ανανέωσε το συμβόλαιο. Φοβερός. Μαρινάκης. Ενώ ένα μήνα πριν, όπως όφιλε, είχε πάει στο Ρέντι και είχε κατσαδιάσει τους παίκτες, γιατί η εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Νομίζω ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα, την ΚΑΠΑ 19. Πες μου, Κώστα. Το μεσημέρι, ναι, στην εκπομπή που κάνουμε, στην ώρα των ακροατών, βγήκε ένας αεκτής φανατικός από την Καστοριά, μόνιμος, το οποίο τον έχω και στην τηλεόραση γιατί ξέρει και μπάλα, το είστε Europe One, και είπε, κύριε Μελισσανίδη, η Μυρτώ είναι ΑΕΚ, λέει. Μήπως θα έπρεπε να το καλύψεις το ποσό εσύ να βοηθήσεις την κατάσταση. Θα μου πεις όλα αυτά τα πράγματα είναι λεπτά. Mm. Αλλά κάποιοι αεξίδες λένε, εντάξει, καλό το γήπεδο, δείξε και λίγο κοινωνικό πρόσωπο, λέει, όπως δείχνει ο Μαρινάκης, και ο Σαββίδης δίνει λεφτά, έχει καλύψει και αυτός, δείξε λίγο κοινωνικό πρόσωπο, λέει. Εντάξει, και εσύ, επαναλαμβάνω ότι μπορεί να συμβαίνουν παρόμοιες καταστάσεις και να μην, να μην το ξέρουμε, έτσι, οπότε μην τους αδικούμε. Σωστό. Λοιπόν, τώρα να πάμε, θα πάμε στην ΑΕΚ τώρα, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αφού είναι 7 και να επιστρέψουμε γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα για την ΑΕΚ. Λοιπόν, δεύτερο μέρος. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Παίρνουμε κολαγόνο τσάμπιον. Εκπληκτικό, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Σας το έχω πει, αν το παίρνετε. Κάνω εγώ 5 χιλιόμετρα την ημέρα, κοιλιακά όλα. Σου κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Είναι τρομερό και τα δύο. Μετά, σας έχω πει, για αυτοκίνητο, θα πάτε στον κύριε Αντώνη, κόμβο οκταίο στο Μαρούσι το δαχτυλίδι. Ασύλληπτα μηχανήματα, εξυπηρέτηση, γρήγορη, φοβερός, εκπληκτικός σαν άνθρωπος. Μετά, πάμε μικροβιολόγο, τη Λάμπρου σας έχω πει, η οποία είναι απέναντι από τον Αριοπάγο. Πολυκατοικία στον Ανηφοράκο, φανταστική. Θα σου κάνει τις εξετάσεις απίθανη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Ούτε ένεση, πότε την έβαλε, σου πήρε αίμα, καταπληκτική. Παναγιώτης Κοκκόνης. Τώρα πιάνε και χειμώνες. Είναι φοβερός εδώ στο, πες το, πώς το λέμε, στο Μπραχάμι. Μπραχάμι. Πνευμονολόγος, Σιούνας ορθοπαιδικός, τρομερός. Μετά, ουρολόγος. Είναι ο Σπύρος ο Μαρτίνης, Ιασό Τζένεραλ. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός, να κάνεις εξετάσεις. Να δεις τον μπροστά της όλα αυτά. Κύριε Αντώνης από το χτέο που είπαμε για τα αυτοκίνητα. Μετά, είναι ο Λιαρόπουλος, για τις Μέση. Φανταστικό είναι, πάει μέσα στους τρεις καλύτερους στον κόσμο. Χλωροκώστας καρδιολόγος, στους τρεις στον κόσμο, ασύλληπτος. Δηλαδή θα πάτε εδώ στον Ίμιτς, θα εξεταστείτε. Είναι φοβεροί όλοι αυτοί που σας λέω και εσείς και τους δικούς σας που έχετε. Αλλά είναι εκπληκτικοί. Τα πες καλά, αλλά δεν μετράει, είχε σκονάκι. Την άλλη φορά χωρίς σκονάκι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο σου. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο να την πούμε και το λίγο για την Αμερικάνικη εταιρεία OPPO του Γιάννη Κοτρότσο. Βέβαια. Μπράβο. Αμερικάνικη εταιρεία OPPO. Γιάννης Κοτρότσος εδρεύει στην Κατερίνη, σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Τρομερός, επί Καλαμίδες, επί Στραγαλίδες, επί Γκονίδες, θερμενόμενες ζώνες στη Μέση.
εκπληκτικός. Μέχρι τα Σκόπια έχει φτάσει. Απίθανος. Είναι εξαιρετικός σαν άνθρωπος. Τα πάντα. Λοιπόν, η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια, ζωρίσκε στο τέλος. Είχαμε την ωραία απόκρουση του Τσιντόντα στο φινάλε για να πάρει αυτή την νίκη. Μιλάω για το μάτς μεσοβδόμαδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τελικά ο Μάσιμο Καρέρα παρέταξε 5-3-2 σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που πήρε νίκη και το ίδιο θα κάνει και αύριο στη Λαμία. Να δούμε λίγο την εντεκάδα που κατέβασε και ήδη, Νίκο, διαβάζω σε κριτικές για δύο ποδοσφαιριστές, τον Μάνταλο, ο οποίος δήλωσε πιο απελευθερωμένος σε αυτή τη θέση. Εκεί είναι αυτή. Είναι. Πετάει. Δεκάρι. Τρομερό. Mm-hmm. Ο Μάνταλος είναι δεκάρι. Φορτούνης δεκάρι. Μην τους πετάς σεντρεφόρ και στις άκρες. Mm-hmm. Εκεί είναι. Ο Λιβέρια, Λιβάγια κυνηγεί. Αλλάζουν θέσεις. Αν μπει ο Μάνταλος μέσα, κάνει το παιχνίδι. Κρίτσης, Γαλανόπουλος, οι κόφτες. Ναι. Πίσω από τον Μάνταλο. Αυτοί βοηθάνε τον Μάνταλο και ο Μάνταλος βοηθάει αυτούς στο παιχνίδι το επιθετικό που θα πάρει, θα πετάξει πάνω να βγούνε. Τα δύο Μπακ Λόπεζ Παολίνιο που θέλει. Τριάδα Τζιγκρίς και Μπακάκης Οικονόμου. Mm-hmm. Ο Μπακάκης είναι ταχύτατος, σύμφωνας. Να έχει, σε να έχει πιο κοντούς σεντρεφόρ τους, σε εξουδετερών. Mm-hmm. Ο Οικονόμου είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, Τζιγκρίσκης. Είναι ωραία, άμα το παίζεις καλά, είναι πολύ καλό. Τώρα με τη Λαμία θα έχουμε ίδια παράταξη, αλλά ο Γαλανόπουλος και ο Μπάρκας είναι τραυματίες, θα παίξει Τσιντόντας και Σιμόες. Δεν αλλάζουν πολλά, γιατί και ο Σιμόες κόφτης είναι. Και ο Τσιντόντας ένας καλός τερματοφύλακας. Ήθελα να δούμε κάτι άλλο. Από ενδεικτικά να δούμε μια εντεκάδα του Κόντε, όταν ήταν στην Τσέλσι, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι όντας στο πλευρό του Κόντε, ο Μάσιμο Καρέρα έχει πάρει αυτό το 5-3-2 και σχεδόν σε όλες τις ομάδες του πλην στη Ρωσία το έπαιζε. Να δούμε λίγο και να θυμηθούμε μια αντίστοιχη εντεκάδα που είχε ο Κόντε στην Αγγλία με την Τσέλσι. Και βλέπουμε εδώ τον Αθπιλικουέτα. Ο Κόντε ήταν τότε εδώ. Ναι, ναι. Στη ωραία είναι. Αλμπιθεωρέ ήταν φοβερός. Γρήγορος. Ακριβώς. Mm-hmm, mm-hmm. Τον έκανε στόπερ να πιάνει τον πιο γρήγορο. Πέταγε. Πέταγε. Με το κολπάκι αυτό βλέπουμε μπροστά, ουσιαστικά λίγο πιο πίσω, Αζάρα από τον Μωράτα. Και σε 5-3-2 και σε 3-4-3 όπως μας το είχες πίεση πρώτα. Εδώ είναι το κλασικό του. Με τον Αθπιλικουέτα, λοιπόν, να είναι, με τον Μπακάκι να είναι ο Αθπιλικουέτα της ΑΕΚ. Εάν δούμε και την φωτογραφία των δύο παικτών, βλέπουμε ότι μοιάζουν και σε σωματότυπο. Yeah. Έτσι, είναι και οι δύο κοντοί, είναι και οι δύο γρήγοροι. Και ο Νίκος μας είχε διδάξει ότι, παιδιά, μη σας προκαλεί έκπληξη πως ο τρίτος στόπερ μπορεί να είναι πιο κοντός, γιατί θέλει να έχει ταχύτητα στα στόπερ του. Έτσι. Έτσι είναι. Οπότε, όπως επί Κόντε βλέπαμε Αστελικουέτα στην Τσέλσι τρίτο στόπερ, έτσι βλέπουμε. Είδες. Ναι. Και εδώ είναι ο Κόντε με τον Μάσιμο Καρέρα. Έτσι. Και ο Κόντε με τον άλλο. Με τον Καρέρα. Τρομερός. Που να κάνει καλές επιτυχίες. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι ωραίο. Αν το πες ωραία το 5-3-2, είναι ωραίο. Εξέλιξη είναι. Κρατάς ωραία. Έχεις δύο κυνηγούς γρήγορους και ένας τρίτος να φεύγει. Δηλαδή, έχει Λιβάγια, Ολιβέρα, Μάνταλος, κάνει όργια. Μπροστά. Τριάδα μας σου βγούνε. Ναι. Εγώ σου λέω στην αντεπίθεση. Και αν βγαίνει και η ομάδα όλη από πίσω, είσαι αντεμένος. Mm-hmm. Τρεις κυνηγούς και ένας να σου βγει από τα χάφη ένα μπακ. Μια φορά ο ένας μπακ, μια φορά ο άλλος. Ή τρεις μετά μόνοι τους. Mm-hmm. Κάνε ζημιά. Να το πάρεις το παιχνίδι. Και δύσκολα θα τρως γκολ. Έχει και την επιλογή του Χούλτ εκτός από τον Λόπες. Αλλά πρέπει δύο στόπερ, Γιάννη, πάντα να είναι man to man στα σέντρεφορ τα αντίπαλα. Ναι. Να ξουδετερώσεις, πάει. Αν και... Εκτός αν φεύγει ο σέντρεφορ να πάει εξαριστερά. Ναι. Φεύγει από το πόσο του, αν πάει εξαριστερά, είναι ακίνδυνος. Mm-hmm. Τον πιάσει ο μπακ και άμα φύγει είναι ο στόπερ, εκεί που θα τον περιμένει. Δεν εξυπηρετεί ότι φεύγω από το σέντρεφορ να πάω εξτρέμ. Mm-hmm. Σπάνια τα σέντρεφορ παίζουν καλά και στην άκρη. Ναι. Καταλάβες. Ναι, ναι, όχι, σκεφτόμουν ότι οι λίγες ελληνικές ομάδες παίζουν με δύο επιθετικούς μπροστά. Έτσι είναι. Αυτό. Εκεί τους πιάνει. Ναι. Ένα, δύο, τρεις, και δύο μπακ, πέντε. Έρχονται ωραία μέσα. Γιατί άμα το πεις εδώ τώρα, έτσι όπως είναι, λίγο στον πίνακα και έξι έτσι,
ένα 5-3-2, κατάλαβες, έτσι. Τρία. Έτσι δεν είναι. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. 5-3-2. Ναι. 5-3-2. Αν πιάνεις τον ένα σέντρεφορ, πιάνεις και τον άλλο σέντρεφορ, πάντα έχεις και έναν εδώ. Εδώ, άμα πάει μπάλα σε αυτόνα και έρθει ο μπακ εδώ, ελέγχει και τον εξτρέμ και είναι ωραίο ένα τρίγωνο. Ένα, δύο, τρεις, τρίγωνο. Ναι. Να μην φύγει κανένας. Ούτε αυτός από μέσα απ' έξω, λέμε, ούτε αυτός από εδώ θα πέσει αυτός. Αν πέσει από εδώ θα πέσει αυτός. Άρα λοιπόν το ίδιο γίνεται και από εδώ. Γίνεται έτσι. Είναι τρεις, ωραία, τους βλέπεις και είναι δύο. Οι δύο άμα φύγουνε, εγώ σου λέω Λιβάγια, Ολιβέιρα, λέω Ιάκ. Ένας, δύο, φύγανε. Ένας από αυτούς να βγει, αν πάει μπάλα εδώ, να βγει αυτός, ναι. Μπορεί να κάνεις τη ζημιά. Ναι, γιατί βγάζεις τρεις. Άρα ή, ο Λίμπερο... Αν πάνε από εδώ, να βγει αυτός, αρθούν αυτοί και θα βγουν όλοι, κάνεις τη ζημιά. Αλλά είσαι σχεδόν 3 και 2, 5, εάν έχουν ανέβει αυτοί απάνω, με τους μεταφέρω, οπωσδήποτε δεν μπορεί να έχουν τέτοιο σχήμα. Μεγάλη ζημιά. Ναι. Και 3 και 2, 5 γερά πίσω. Το 5-3-2 θα καθιερωθεί και είδε στην Ιταλία παίρνουν και τίτλους. Ναι. Μας λες όμως ότι είναι σημαντικό ακόμα και πεντάδα να έχεις πίσω, ναι. Όταν η ομάδα είναι στην επίθεση, ναι. Να μην ανοίγει πολύ οι γραμμές. Όχι. Γιατί πάλι δίνεις μέτρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ανέβεις. Ναι. Μπαπ, ανέβουνε, ανέβει, αφήγει, αρθεί. Βλέπεις, έρχονται έτσι. Άρα, ανάλογα την κίνηση που κάνει ο επιθετικός, επιτιθέμενος, το τρίγωνο το κάνει ο κάσοτε ακραίος μπακ που είναι από τη μεριά του. Έτσι, μπράβο. Και μένει ο λίμπερο για να γίνεται το τρίγωνο με τον έναν στόπερ, έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, όταν η μπάλα πάει εδώ, έρχεται αυτός εδώ. Ναι, ναι. Ένα. Όταν πάει εδώ, έρχεται εδώ. Όταν είναι εδώ, είναι εδώ. Βλέπεις, είναι τρεις. Ναι. Αυτό τον βλέπει. Αν του πετάξει την μπάλα, είναι ακίνδυνος εκεί. Για να είναι επικίνδυνος, πρέπει να έρθει επάνω σου. Ναι. Αν δεν έρθει εδώ, βγαίνεις. Βγαίνεις, βλέπεις, σ' ωραία εδώ. Έρχεται αυτός εδώ, στην ευθεία. Και μένεις. Είσαι δηλαδή δεμένος. Φοβερά και στην επίθεση φεύγει αυτός να έρθει εδώ, αυτός να πάει εδώ, αυτός να βγει εδώ, αυτός εδώ, εδώ, εκεί, έτσι, και ανεβαίνουν. Έτσι να είναι και η χαφ, δεν μας πειράζει. Άρα, Νίκο, άντρος στην επίθεση από το πλάι, το τρίγωνο το κάνει πάντα ο ακραίος μπακ με τον λίμπερο και τον έναν στόπερ. Ακριβώς. Είτε είναι από τη μία μεριά, ακριβώς. Είτε είναι από την άλλη. Είτε από την άλλη. Αν είναι στον άξονα, είναι τα δύο στόπερ με τον λίμπερο. Ακριβώς. Ή μπαίνουν και τα χαφ στο παιχνίδι. Δύο στόπερ λίμπερο, αν έρθει από τον άξονα, ο μπακ είναι εδώ. Ναι. Αν ο εξτρέμ είναι εδώ, ο ένας, λέμε, και ο άλλος είναι εδώ. Ωραία. Δεν μας εξυπηρετεί. Να φυλάμε εδώ. Ναι. Έρχεσαι εδώ. Ναι. Αυτοί κλείνουν εδώ. Να μην παιχτεί εδώ η μπάλα. Αυτός θα ορμήσει εδώ. Θα κάνει. Αν έρθει εδώ, αυτός θα καλύψει. Αν τον τριπλάρει. Και εδώ, αν τον τριπλάρει από μέσα. Ναι. Είμαστε δεμένοι. Αυτός τα ίδια. Έχει βοήθεια αυτόνα. Έχει βοήθεια και αυτόνα. Ωραία. Αυτός πήγε πάνω σε αυτόνα. Αν η μπάλα πάει εδώ, έρχεται εδώ αυτός. Του την ξαναπετάς. Τακ, τον κλείνω. Έχεις βοήθεια. Έφαγε την τρίπλα. Τι θα κάνει, θα φύγει αυτός, θα πάει εδώ. Ωραία. Και αν έχουμε αυτό δηλαδή, έχουμε περσεβούμενο πάντα. Πάντα ένα, ναι. Εάν έχει ανέβει, αν κάνουμε επίθεση και έχει ανέβει το ένα μπακ. Αυτό. Ο ένας από τους δύο. Εμείς κάνουμε επίθεση που παίζουμε 5-3-2. Α, εμείς. Και έχει ανέβει το ένα μπακ μας. Έχει ανέβει το ένα μπακ. Μπράβο. Αυτομάτως μένεις με τέσσερις πίσω, έτσι. Μένουμε έτσι. Ναι, με τέσσερις δεν βγαίνει τρίγωνο. Με τέσσερις δεν βγαίνει τρίγωνο. Όχι. Ναι. Με τέσσερις είσαι... αναγκαστικά ναι. Είσαι δεμένος. Ζάκ. Δηλαδή δεν είσαι... Μπήκανε με τρεις αυτοί. Θα βγει και ένας εδώ και είναι 4 με 4. Ναι. Αυτό θα κρατήσει λίγο. Δύσκολα σου για να έχεις την επιστροφή σου. Μπράβο. Λοιπόν. Έχουν τις καλύψεις άμα πάει εδώ. Θα έρθει εδώ, άμα πάει εδώ, θα έρθει εδώ, θα είναι έτσι, είναι εδώ. Έρχεται μετά όλος, προλαβαίνει, μπαίνουν αυτοί μέσα. Αν καθυστερήσει κάποιος εδώ, ανεβαίνει αυτός εδώ, δεν αράζει εδώ.
Αυτός θα ανέβει ή από εδώ ή απ' έξω από εδώ. Ορίστε. Και μένουν οι δύο. Σου έρχονται και δύο εδώ. Εδώ είσαι πάλι με πέντε. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Βλέπεις. Ναι, το έχεις ανά πάσα στιγμή. Είναι δύσκολα, Γιάννη. Είναι καλό σύστημα, παίζεται ωραία. Αρκεί τα έχεις πλεμόνια, θα φεύγουνε. Ο ένας θα καλύπτει τον άλλονε. Και θα έχεις τις θέσεις ωραία να εξουδετερώνεται κι άλλοι. Πάντως... Δηλαδή να πιάσεις τον γκέιν από κοντά. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι ελεύθερο. Ναι. Γκολτζής είναι. Κύριε, δυο σας, τέρμα. Ή καλή ώρα τον Ομπαμεγιάνγκ, αύριο μεθαύριο. Μπράβο. Πάμε να δούμε, Κώστα. Η πρώτη μεταγραφή που θέλει να κάνει πάντως ο Καρέρα είναι ο Μπάρμπα. Είναι Ιταλός στόπερ. Παίζει στη Βαγιαδολίδ, δανεικός από την Ελλάς Βερόνα, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλει να πάρει στόπερ. Τώρα θα μου πεις, είναι ο Βράνιας για να φεύγει. Έχει μεγάλωσει ο Τσιγκρίνσκι, αλλά η πρώτη μεταγραφή που θέλει να κάνει είναι στόπερ. Θέλει αυτός. Θέλει αυτός, από ό,τι έμαθα. Θέλει στόπερ, ένα καλό χαφ, γιατί θα φύγει και Γαλανόπουλος, Σιμώνης πεσμένος. Θέλει χαφ, εκεί κόφτη. Και επίσης η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη να παίξει το 5-3-2, γιατί έχει και κάνα εξτρέμ της προκοπής. Σπάσερο ο Κούγια σε ένα, να πούμε, παλτό εκεί, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Ναι. Του δίσκοψε ένα σέρβο, στον πούλησε για εξτρέμ, πατάτα είναι. Έναν άλλον εξτρέμ, ο Κλωναρίδης, τον ξεχάσαμε, δεν υπάρχει στο χάρτη. Ο Αλμπάνης, τη μια μπαχ, την άλλη εξτρέμ, την άλλη δεύτερο φόρ, δεν καθιερώθηκε. Άρα και εκεί δεν έχει ΑΕΚ. Ναι. Έχει ελλείψεις η ΑΕΚ. Για να φτάσει ο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θέλει στόπερ, χαφ, εξτρέμ οπωσδήποτε. Ωραία. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Όφη Παναθηναϊκός 1-1. Κράτησε ο Παναθηναϊκός. Είναι 4 μάτσα αίτητος στην Κρήτη. Να δούμε τι κατέβασε ο Γιώργος Δόνης σε αυτό το παιχνίδι. Έχοντας, ναι, μάλλον τον Περέα πιο κοντά στον Μακέντα, πιο πολύ σε 4-4-2 από αυτό που βλέπουμε. Τέλος πάντων, μαζεύει βαθμούς. Έχει ξανατοποθετηθεί ο Νίκος για τον Παναθηναϊκό, ότι με το υπάρχον ρόστερ τον ένα μέσα στην πεντάδα εξάδα είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω, Κώστα, θες να κάνεις εσύ κάποιο σχόλιο και για τον Όφη. Βλέπω Παναθηναϊκός πίσω, στα αρχιθέματα λείπουν τα στόπερ. Ναι. Και βλέπω ότι αυτό που μας είπε ο Νίκος, το μελέτησα εγώ, το κοίταξα στο βίντεο, απόλυτο δίκιο. Αυτό το καινούριο το παιδί, ο Περέα, πρέπει να παίζει πιο μέσα στην περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί να περτραδιέται στη γραμμή, επειδή έχει τον γκολ, έχει ταχύτητα και επειδή ο Παναθηναϊκός πολλές φορές κάποια μάτς που παίζει δεύτερο ρόλο βρίσκει χώρους, νομίζω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Κατά τα άλλα, πες μας και για τον Άρη, έβαλε 4 γκολ στο Βόλο, 2 η Ντέγε. Ο Άρης, ναι. Ο Βόλος, θέλουνε μπουνιές αυτοί που στήσαν την ομάδα έτσι. Γιατί? 6 παίκτες σε μια ευθεία, τους βγαίνανε τέτα τέτ με μια πάσα ο Άρης. Ο Άρης έπαιξε με ένα χάρτ, με ένα κόφτη. Έπαιξε ένα παιχνίδι, θα δεις και έπαιζε αντίπαλός του, όπως λέει ο Νίκος, στα πεθράλωνα. Παίζει με ένα κόφτη. Δυο δεκάρια. Τον Τόλσο και τον Γκάμα. Δυο εξτρέμ που δεν μαρκάρουν. Το Φετβατζίδη και τον Λάσο. Και κορυφή τον Ιντέγε. Και λες, σε αυτό τον Άρη, που είναι ξέφραγο αμπέλι πίσω, έφαγες 4 γκολ. Κακώς τα έφαγες. Δεν βρήκες τον Άρη ανοιχτό 5 φορές και 4 σε ένα ηλίχρονο, 9 δεύτερο, να τον κάνεις 5 φάσεις 2 γκολ. Ξέφραγο αμπέλι ο Άρης. Μπράβο. Ο Βόλος δεν ξέρω αν κρατούσε δυνάμεις, τι έκανε. Τέτοιο πράγμα, μα δεις τα γκολ, είναι 6 παίκτες σε μια γραμμή. Τέτοιο πράγμα δηλαδή, εγώ τόσο καιρό δεν το περίμενα να το δω. Τέτοια αφέλεια ο Βόλος. Ο Άρης τώρα έβαλε το Σάσα στα χαφ. Πολύ καλή κίνηση. Δεν είχε μπακ, έβαλε το στόπερ και ο στόπερ έκανε καλύτερο παιχνίδι από το Στρούγγεν, ο Ρόους. Και βρήκε ο Ιντέγερ γκολ. Ο Λάσο πήγε στη γραμμή εκεί που πρέπει να παίζει, γιατί είναι εξτρέμ. Και το ρίσκο του ήταν ότι έπαιξε μόνο με έναν κόφτη. Το ρίσκανε πολύ ο Άρης. Του βγήκε βέβαια, αλλά εδώ ο Βολός με έναν προπονητή στη Λαλέφα του θα είχε βγει στο χώρο τουλάχιστον 4 φορές σε κάθε ημίχρονο. Αν τα βάζε δεν ξέρω. Και αυτή η διάταξη πίσω
είναι αφελεστάτη. Το είδα το παιχνίδι σε επανάληψη άλλη μια φορά και λέω ότι αν πάει έτσι ο Βόλος θα τρώει 3 γκολ σε κάθε μάτς. Σε μπούκωσε και ο Ιντέγε, το βλέπω να σκοράρει, να κάνει το βελτιωμένο. Είδα το πρώτη φορά τον Ιντέγε, το καλύτερο παιχνίδι. Το καλύτερο πρώτη φορά. Και γρήγορος και ελαφρύς και όλα. Και πολύ, δηλαδή ήταν μπράβο του. Μεγάλη βελτίωση. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το μάτς Παναθηναϊκός Άρης στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κυριακή. Θα το δούμε εκεί. Να δούμε πώς θα εξουδετερώσει ο Δόνης τον Ιντέγε που είναι στις φόρμες του και το Φετφατζίδη. Αν ο Δόνης δώσει το τυράκι, ας πει παίζω στην έδρα. Επειδή ο Άρης θα πάει ψηλωμένος, μπορεί να παίξει πάλι 4-4-2 ανοιχτός κτλ. Αν ο Δόνης μπει ψηλιασμένος, κάνει τον κακόμοιρο και φύγει με ταχύτητα μπροστά, θα τον κερδίσει τον Άρη. Γιατί ο Άρης πολλά μάτς και στην Κρήτη που έφαγε 3, τώρα έβαλε 4. Αν παίξει το ίδιο βιολί, θα είναι πάλι ανοιχτός. Άρα εδώ ο Δόνης που έχει ας πούμε όχι τον Παναθηναϊκό, του Σαραβάκου και του Ζάιτ και του Δημόπουλου και, των Μπεκταράδων, αν το δει λίγο πονηρά, μάλιστα, ο Αλέφαντος θα το πει. Για να δούμε δύο πιθανά σχήματα. Μεγάλη μπάλα παίζει, να μην αδικούμε, και ο Φετματζίδης. Ναι. Παίζει τρομερή. Τρομερή μπάλα. Και ωραία. Είναι και εξτρέμ κλείνει μέσα. Τριπλέρ, φυσέκι. Δηλαδή, τι πρέπει να το τραβάς από τη φανέλα. Σε εντυπωσίασε και ο Ιντέγιο και ο Φετματζίδης. Αυτοί δύο. Ναι. Να τρομερή. Να δούμε τι ετοιμάζει ο Δόνης. Υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα 4-4-2 με Μακέντα Περέιρα μπροστά. Χατζηγιοβάνι Μπουζούκι Κουρμπέλι Δόνη. Εδώ βέβαια θα πρέπει να παίζει με τον Άρη. Ναι. Θα πρέπει πιο κλειστά οι γραμμές γιατί έχει δύο χαφ σε αυτή την περίπτωση. Τον Κουρμπέλι και τον Δόνη. Είναι καλό ματς. Πότε είναι την Κυριακή? Κυριακή 7.30. Ματσάρα. Ματσάρα. Θα το κάνουμε, αλλά με απουσίες στην άμυνα, δηλαδή Κολοβέτσιο Νούνιες αντί Σέγκεφελτ και Πούγκουρε, εάν ο Πούγκουρας είναι έτοιμος. Και να δούμε και, και ο Γιώχανσον Λίπ θα παίξει ο μικρός Αποστολάκης. Να δούμε και το 4-2, ναι, αυτό, με Κουρμπέλι Δόνη Ζαχίντ μέσα, Χατζηγιοβάνι Μπουζούκι και Μακέντα το 4-2-3-1. Ναι, 4-2-3-1, εάν το επιλέξει. Λοιπόν, Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, μια ερώτηση να κάνουμε και στον Δόνη. Να μας το πει, ρε παιδί μου. Πρέπει ντε και καλά να παίζει ο Μπουλιούκης με τον Ζαχίντ μέσα και οι δύο για να τους χωρέσει. Ο Ζαχίντ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά τον Μπουλιούκη το ξέρουμε σαν δεκάρι. Ή ο ένας να παίζει ή ο άλλος. Αυτό το στυλ είναι πολύ ανοιχτό. Ναι. Και βρίσκει μπελάδες. Τα χαφ του δεν είναι και τα καλύτερα και τα πιο γρήγορα. Δηλαδή, δεν και καλά ο Μπουζούκης να τραβιέται στη γραμμή, δεν είναι εξτρέμ. Ποια είναι η άποψη, εσύ που είσαι και εγώ πιστεύω ότι ο Ζαχίντ δεν είναι για πάνω από μία ώρα, δεν έχει αντοχές τόσες. Έτσι, αλλά και στον Μπουζούκη έχουν επενδύσει, δεν μπορεί να είναι αναπληρωματικός στη δεύτερη χρονιά του που έχει καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ, δηλαδή, Γιάννη, και θα τελειώσω με αυτό. Θέλω να δω τον Μπουζούκη 4 μάτς να παίξει δεκάρι. Να τον δούμε 4 μάτς δεκάρι. Μπροστά από τα δυο Κουρμπέλι και πώς το λένε, Δόνης. Ναι. Λοιπόν, τι ψάρια θα πιάσει εκεί, να δούμε. Μπορείς ένα ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει και εύκολα παιχνίδια. Γιατί θα σου έλεγα όπως ο Άρης χθες, να βάλει ας πούμε τον Κουρμπέλι ή τον Δόνη ένα γκόφτη και να βάλει μπροστά και Μπουζούκη και Ζαχίτ στον άξονα. Αλλά δεν θα το κάνει γιατί δεν έχει εύκολα μάτς να παίξει. Έτσι. Για να πεις ότι ναι, με ναι, παίρνει. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο παιδιά εκτός των συνόρων. Να δούμε αν έχει ενδιαφέρον. Η Λίβερπουλ έκανε μεταγραφή, πήρε έναν Ιάπωνα εξτρέμ, τον Μιναμίνο, από τη Ζάλτσμπουργκ. Παίξανε στον όμιλο του Champions League η Ζάλτσμπουργκ με τη Λίβερπουλ. Έκανε γκολ και είχε πολύ καλές εμφανίσεις το παιδί, αυτό είναι. Και ο Κλοπ εισηγήθηκε άμεσα την απόκτησή του. Έδωσε 8 εκατομμύρια, 24 χρονών, χρόνια στη Ζάλτσμπουργκ. Και τον πήρε αμέσως. Εδώ βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα από τον ποδοσφαιριστή. Προφανώς, ναι, είναι το Liverpool Salzburg και ο Κλοπ αποσβολωμένος κοιτάει το Μπιτσιρικά που έχει κάνει ένα ωραίο γκολ. Αλλά γενικά είναι γρήγορος και νομίζω ότι στο 4-3-3 του Κλοπ στα άκρα μπορεί να παίξει άνετα. Άνετα. Δηλαδή είναι
ποδοσφαιριστής που χωρίς να δουλέψει το σκάουτινγκ που λέμε, τον ίδιο ο ίδιος ο προπονητής στα δύο μεταξύ τους μάτς και λέει αυτόν. Αυτόν, 24 χρονών. Ποιο θα πάει για από εκεί, το Μανέ θα πάει για το Σαλάχ, ποιο θα πάει. Εντάξει, είναι, η Λίβερπουλ παίζει και 70 μάτς τη σεζόν, ναι. Δεν είναι ανάγκη να... Γιατί τον Τσακίρι τον βάζει, όταν τον βάζει, τον βάζει. Ή εξτρέμ, ναι. Τον βάζει όμως καμιά φορά στο σαν τρίτο χαφ δεξιά, σαν τρίτο εσωτερικό. Όπως έκανε και με τον Μίλνερ, γιατί είναι, έχει δύναμη, έχει και ταχύτητα, έχει και δύναμη και τον βάζει πιο πολύ στον άξονα, ναι. Γιατί έχει και το πάνω κάτω. Λοιπόν, θα τον δούμε. Επίσης, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στον γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο στο Λουίτζι Φεράρι, Σαμπτόρια Γιουβέντους 1-2. Είναι εντυπωσιακό το πόση ώρα έμεινε στον αέρα και το άλμα του. Είδες πώς σηκώνεται. Άμα δούμε το replay, παιδιά, θα διαπιστώσουμε πως ουσιαστικά πηδάει και ο αμυντικός Σαμπτόρια, αλλά περνάει από πάνω, αέρα, από πάνω. Μένει στον αέρα. Φοβερός είναι. Εδώ κοίτα. Εδώ. Ναι. Τον είδες πώς σηκώθηκε. Ναι. Να, και εδώ είναι και σε φωτογραφία το άλμα που έχει κάνει, έτσι. Χρόνια βάλει. Η μέση του έχουν φτάσει στο κεφάλι του, αλλού είναι τον κατήλος. Ναι, ναι. Μεγάλο. Χρόνια βάλει. Και εκεί να πιάνεις και κεφαλιά είναι και επομένως. Κάνουν πλάκα τώρα ότι φτάνει στον ουρανό και καλά ότι έχει φτάσει στο διάστημα. Μπράβο. ότι μπορεί να κάνει άλμα εις μήκος και λοιπά. Ω, τι ωραία. Νίκο, έχει να κάνει, εδώ τι κάνει το Τζόρνταν στο μπάσκετ, έχει να κάνει με κοιλιακούς και ραχιαίους αυτό. Έχει και αλτικότητα εκφύσεως. Ναι, ναι. Αλλά το πώς μένει στον αέρα. Τους δουλεύει, τους κοιλιακούς πολύ αυτός. Mm-hmm. Θέλει να τους δείχνει, δεν τους βλέπει. Ναι, εντάξει, αλλά κάνει και δουλειά. Μεγάλη. Εκτός από τη φιγούρα, μεγάλη. Λέω, κάνει και δουλειά. Αυτά όλα τον έχουν φτιάξει. Ναι. Αλλά ήταν γρήγορος εκφύσεως, ναι. Δούλεψε όλα αυτά και το πετάει. Γιατί μιλάμε για 34 ετών. Βέβαια. Κρατάει την ταχύτητά του, τον βλέπει. Ναι. Ναι. Την έχει. Είναι λοιπόν, τρομερός. Πάμε να κλείσουμε προγνωστικά, παιδιά. Πλάτα. Λοιπόν, έχουμε την καινούργια μας καρτούλα. Οπότε μιλάμε όλοι με το που είμαστε έτοιμοι. Εδώ. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη, μιλάει πρώτος ο Νίκος. Ένα χ. Ασοχή. Κωστή. Γκολ, γκολ και over. Γκολ, γκολ και over. Εγώ θα πω άσο. Παιδεύεις και τα παιδιά μέσα και γκολ, γκολ και over θες. Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε. Βάλτε μου έναν άσο, ρε παιδιά, εμένα. Μπράβο. Λαμία ΑΕΚ. Χ2. Χ2 ο Αλεφάντος. Το παίξει καλά, μπορεί να το πάρει. 2-3, δύο μονάδες. 2-3. 2-3 γκολ, Ναι, ναι. Ωραία. Θα πάρω κι εγώ το Χ2 του Νίκου. ΑΕΛ Πανιώνιος. Τεχνίδι ζωή θάνατος για την ΑΕΛ. Ναι. Πάστησία πρέπει να το πάρει. Ασό. Πιστεύω άσος. Άσο. Μιχάλης Γρηγορίου. Πας στη θυσία ο... Πες τον, πώς το λέμε ο... Ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου πρέπει να το πάρει το παιχνίδι αυτό. Κωστή. Κι εγώ άσο το βλέπω. Χαρίζω εγώ λέω άσο. Ναι. Ωραία. Πάω κι εγώ άσο. Πανετολικό Σόφι. Ένα χ. Ένα χ ο Νίκος. Ναι. Ένα χ. Εγώ θα παίξω άσο. Θα παίξετε άσο. Τελευταία ελπίδα. Έχει απουσίες Σόφι. Ωραία. Εγώ θα πάρω χ σκέτο. Βόλος Ολυμπιακός. Από εδώ μέχρι τη Βραζιλία διπλό. μέχρι τη Βραζιλία, μέχρι τη Βραζιλία. Κώστα. Διπλό και over. Διπλό και over. Μας θα δυσκολεύεις εσύ. Λοιπόν, εγώ ένα σκέτο διπλό. Παναθηναϊκός Άρης. Εδώ, Ναι. Βλέπω να γίνει ωραίο παιχνίδι. Ναι. Φοβερό. Δεν θέλω να μπω στο γκολ-γκολ. Ναι. Αλλά αν προσέξει ο Δόνης, ναι. Ένα χ. Ασοχή. Αλλιώς είναι δύσκολο πολύ. Ωραία. Και εγώ ασοχή. Εγώ άσο και over, 2-1. Α, άσο και over. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και πάω κατρόμητος. Πάω κατρόμητος, η ατρομητάρα σφαγή θα γίνει. Ναι. Άμα παίξει έξυπνα με 5-3-2, μπορεί να τσιμπήσει το χ ο ατρόμητος. Άμα τσιμπήσει το χ, θα γίνει πανηγύρια. Ένα χ. Ένα χ. Ένα χ. Εγώ θα πω άσο. Αλλά είμαι με την ατρομητάρα. Εντάξει. Εγώ θα πω άσο. Εσύ, Κωστή. Εγώ θα πω 2-3 γκολ, αλλά ο Παντελίδης, ναι. Όταν παίζει τούμπα και με ΠΑΟΚ, έχει πάρα πολύ καλές παρουσίες. Δηλαδή, ισοπαλίες
Και αν χάσει με μικρή ομάδα 1-0. Γιατί έχει man-to-man σαστημένα και man-to-man σε παίκτες κλειδιά. Και θα δυσκολευτεί πολύ ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν έχουμε άλλο χρόνο για ανάλυση. Κράτα τα για τη Δευτέρα. Να κάνουμε αποφώνηση αύριο, Bet Weekend, στις 4.30 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.